Θα βάλεις εδώ μέσα, σε δυνατή φωτιά. Στάχω εδώ τα υλικά της καραμέλας. Εσύ θα τη φτιάξεις σήμερα. Ωραία. Εδώ. Θα βάλεις εδώ μέσα τη μαύρη ζάχαρη, είναι μαύρη ζάχαρη, τη βλέπετε. Για να τελειώσω εγώ τα σουφλέ. Μαζί με το βούτυρο, θα σου φέρω εγώ κουτάλι. Είναι το βούτυρο. Είναι η μαύρη ζάχαρη, θα μου τα ανακατέψεις για 1-2 λεπτά μέχρι να λιώσει καλά το μείγμα μου. Πάρε εδώ και κουτάλι. Αυτό είναι τώρα η καραμέλα, ε. Εδώ. Λοιπόν, αυτό. Αυτό, ναι. Αυτό. Και εγώ κάνω εδώ το ανακάτεμά μου το ωραίο. Έτσι, μπράβο παιδάκια μου, τέλεια. Τέλεια. Ισομοιράζω λοιπόν τώρα το σουφλέ μου. Και να σας πω ότι μπορείτε να το φυλάξετε στο ψυγείο σας. Μπορεί να μείνει και 3 μέρες. Α, σοβαρά, ναι, και να το κάνεις. Και να τα ψήνω ένα-ένα και να γίνεται κόλαση. Το γεμίζω περίπου μέχρι τα 3/4. Πρέπει να φύγω. Δώσε μου το εμένα, λίτσα μου. Λοιπόν, λιώνω. Εδώ. Το βλέπετε? Πάρ' τη, λίτσα μου, είναι φανταστική γι' αυτό. Πάρ' τη. Λοιπόν, λιώνω το βούτυρο μαζί με την ζάχαρη, το βλέπετε, ήρθε και έγινε σαν ένα παχύ σιρόπι, να λιώσει καλά, θέλω να μην φαίνεται βούτυρο καθόλου. Βεβαίως. Α, για να πούμε την νική την μέχρι να τελειώσω, είναι Γιολάντα Λούπη από τον Περισσό. Καλορίζικα Γιολάντα μου, είναι τέλεια σκεύη. Λοιπόν, καλό ανακάτεμα, κοιτάτε πώς έγινε, έτσι θα γίνει και εσάς. Έτσι, σαν παχύ μέλι γίνεται. Θα ρίξουμε μέσα 1-2 πρέζες ανθό αλατιού, γιατί είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Το τραβάω από τη φωτιά μου. Και ρίχνω μέσα την κρέμα γάλακτος. Ζυγισμένα όπως σας τα έχω δώσει. Αυτό λοιπόν το ξαναβάζω στη φωτιά μου και αφού ανακατέψω καλά, το βράζω περίπου γύρω στα 4 λεπτά σε δυνατή φωτιά, να έρθει να πυκνώσει και να κάνει φούσκες χοντρές. Θα το καταλάβετε, όταν δέσει, στην αρχή κάνει μικρά φουσκαλάκια, αλλά όταν δέσει κάνει χοντρές φουσκάλες και είναι τέλειο. Και όταν θα κρυώσει πια, κοιτάτε πώς γίνεται όταν θα κρυώσει. Έτσι, μπράβο, εδώ είμαστε, έτσι γίνεται, είναι θεϊκό. Είναι τέλειο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό που σας έδωσα επίσης και οπουδήποτε βάζετε καραμελωμένο ζαχαρούχο. Αντί να το βράζετε το ζαχαρούχο 18 ώρες, πλάκα κάνω, 2-3 ώρες θέλει βράσιμο, αλλά αντί να βράζετε τόσες πολλές ώρες, φτιάχνετε αυτό το υπέροχο πράγμα σε ένα βάζο και παθαίνετε πλάκα τη ζωή σας. Φιλάκια πολλά και αύριο ερχόμαστε με φαγάκι τέλειο. Εύκολα. Με τέλειο φαγάκι, αποκριάτικο.